Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία που είναι σήμερα 2 Δεκεμβρίου, το τμήμα τροχέας Αγίου Νικολάου, με κεντρικό σύνθημα «Έλα στη θέση μου, περπάτα μαζί μου», πραγματοποίησε μια δράση συμβολική, ενημερωτικού χαρακτήρα, μαζί με την Ένωση Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία, Μεραμπέλου. Συγκεκριμένα, πραγματοποίησαμε από κοινού με την Ένωση περιπολία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης του Αγίου Νικολάου, μοιράζοντας ενημερωτικά φυλάδια στους συμπολίτες μας, αλλά και σε οδηγούς οι οποίοι είχαν υποπέσει σε παραβάσεις του ΚΟΚ που αφορούν θέματα ατόμων με αναπηρία. Ως υπηρεσία έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα αυτά των ατόμων με αναπηρία και ως και ο νομοθέτης με βάση τις τελευταίες αλλαγές που υπήρχαν πέρυσι στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας έχει θεσπίσει πολύ αυστηρές διατάξεις όσον αφορά τις παραβιάσεις τις παραβάσεις του ΚΟΚ που αφορούν τα άτομα με αναπηρία και θα πρέπει να καταλάβουν επιτέλους οι συμπολίτες μας ότι οι ράμπες εκεί που υπάρχουν στην πόλη μας αποτελούν το μοναδικό μέσο πρόσβασης των ατόμων στα πεζοδρόμια που έχουν κινητικά προβλήματα ή είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο. Η παράνομη κατάληψη των θέσεων στάθμευσης αλλά και αποκλεισμός των ραμπών υποδηλώνει έλλειψη σεβασμού και έλλειψη παιδείας στα άτομα με αναπηρία. Να πούμε ότι δεν είναι μόνο η σημερινή ημέρα, δεν θα πρέπει να είναι μόνο η σημερινή ημέρα αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία, αλλά και όλες τις μέρες του χρόνου θα πρέπει αυτά τα άτομα να απολαμβάνουν τις εκτίμησής μας, του σεβασμού μας, τη βοήθειά μας, τη συμπαράστασή μας. Θα πρέπει καθημερινά οι συμπολίτες μας να μην δυσχεραίνουν τα άτομα αυτά στην ικανοποίηση των καθημερινών τους αναγκών. Έχουν δικαίωμα στην μετακίνηση, έχουν δικαίωμα στη μετακίνηση, είναι δικαίωμά τους να ζουν ελεύθερα στην πόλη μας με αυτονομία και αξιοπρέπεια. Να πούμε ότι ως τα άτομα με αναπηρία δεν είναι μόνο τα άτομα τα οποία είναι σε αναπηρικά μαξίδια, έχουν κινητικά προβλήματα. Εμείς ως τροχέα πολύ συχνά που επιλαμβανόμαστε σε τροχαία ατυχήματα διαπιστώνουμε ότι πολλά άτομα μετά από κάποιο τροχαίο ατύχημα καθυλώνονται σε κάποιο αναπηρικό αμαξίδιο ή βρίσκονται σε κάποιο κρεβάτι, είναι τετραπληγικά ή παραπληγικά και οι οικογένειές τους ανεβαίνουν το δικό τους γολγοθά. Αυτό που θα ήθελα να πω στους συμπολίτες μας είναι ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και η ζωή είναι το πιο πολύτιμο αγαθό και θα πρέπει όλοι μας, είμαστε υποψήφοι, όλοι οι συμπολίτες μας είναι υποψήφοι να εμπλακούμε σε κάποιο τροχαίο ατύχημα. Ναι, αρκετοί συμπολίτες μας πράγματι στη βόλτα στην οποία κάναμε διαπιστώσαμε περίπου 10 παραβάσεις. Οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν αποκλεισμό των ραμπών διέλευσης των ατόμων με αναπηρία. Αρκετοί συμπολίτες μας δυστυχώς δείχνουν το έλλειψη σεβασμού, όπως σας προείπα, και έλλειψη παιδείας στα θέματα αυτά. Καθημερινά βεβαιώνουμε αρκετές παραβάσεις που αφορούν είτε κατάληψη των θέσεων είτε αποκλεισμός των ραμπών εντός της πόλης. Από ό,τι είδατε χρειάζεται οι ράμπες που υπάρχουν μέσα στην πόλη χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις διότι δεν είναι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία αλλά θα ήθελα να κάνω και μια πρόταση ως τροχέα που την εφαρμόζει ήδη μια πρωτοποριακή πρόταση που την εφαρμόζει ο Δήμος Χανίων και αφορά τις θέσεις των αναπήρων. Αυτή η πρόταση συγκεκριμένα αναφέρει οι θέσεις των αναπήρων που υπάρχουν στην πόλη των Χανίων υπάρχουν μάλλον αληθινευτές σε κάθε θέση αναπήρων και μπορούν να ενημερώσουν με ένα σύστημα, με web σύστημα που υπάρχει τα άτομα με αναπηρία εάν οι θέσεις είναι κατηλημμένες ή όχι. Εάν είναι κατηλημμένες μπορούν να τους προσδιορίσουν εκ νέου δρομολόγιο για το που μπορούν να βρουν κάποια θέση η οποία είναι διαθέσιμη. Ακόμα και υπάρχει και ένα σύστημα το όλο σύστημα αυτό είναι συνδεδεμένο και με το Δήμο αλλά και με την τροχέα των Χανίων και μπορεί επίσης να ανιχνεύσει εάν το όχημα το οποίο έχει παρκάρει σε κάποια θέση αναπήρων είναι όχημα το ατόμου με αναπηρία ή όχι και να ειδοποιήσει την αρμόδια υπηρεσία τροχέας για να επιληφθεί. Είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα που εφαρμόζει ο Δήμος Χανίων και δεν θα ήταν άσχημο να εφαρμοστεί και στην περιοχή μας.